Καλησπέρα σας. Παρατέταρτο πάει η ώρα και θα δούμε πώς πάμε με τις αγορές. Ο κύριος Δωρός Καπράλος είναι μαζί μας, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα κύριε Αβίδου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χρόνια πολλά σε όλους και ωραίες μουσικές πραγματικά παίζατε. Είδατε. Εδώ πέρα υπάρχουν ορισμένοι που δεν έχουν γούστο, αλλά είναι και μουσικός εντωμεταξύ. Και τι να του πω. Πώς πάμε, κύριε πρόεδρε. Κοίταξε, είναι πολύ περίεργα τα Χριστούγεννα τα φετινά. Νομίζω ότι όπως ακριβώς έχουμε χάσει λίγο το γέλιο μας και στην καθημερινότητά μας, κάπως έτσι συμβαίνει και στην αγορά. Προσπαθούμε να βρούμε ένα θεματισμό αυτές τις πολύ σημαντικές μέρες για το εμπόριο, που αποτελούν περίπου το 25-30% του ετήσιου τζίρου. Αυτός ο τζίρος φαίνεται να χάνεται, καθώς η καινούργια μορφή του click away σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την κανονική ροή των καταστημάτων. Ναι. Χάνεται πολύ μεγάλο τζίρος, όπως καταλαβαίνετε, αλλά βέβαια αυτή τη στιγμή, επειδή η κατάσταση της δημόσιας υγείας είναι πάνω απ' όλα, το έχουμε σεβαστεί και προσπαθούμε να βρούμε το θεματισμό μας σε αυτό πλέον το επίπεδο. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να συμβεί δεδομένες της κατάστασης, ή υπήρχε και άλλη λύση, θα μπορούσε να έχει ευρεθεί κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε? Κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής, επειδή όλο το προηγούμενο διάστημα και ενώ κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου είχαμε κάνει επεμβάσεις αρκετές στο Υπουργείο με προτάσεις και είχαμε εκφράσει τον προβληματισμό μας ότι το click away δεν θα μπορούσε να βρει βηματισμό στην αγορά, καθώς περίπου 9 στις 10 επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα της ηλεκτρονικής πώλησης, αλλά και υπάρχουν και πάρα πολλά είδη τα οποία είναι πολύ δύσκολο να τα αγοράσει κανείς μέσω κάποιου e-shop. Θα είχαμε πάρα πολλά προβλήματα, ειδικά για τις μικρές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες με έναν ακόμα τρόπο βρίσκονται πολύ πίσω από τις μεγαλύτερες. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε, ακόμα και όταν προτείναμε αρχές Δεκεμβρίου στο Υπουργείο επίσημα την διαδικασία του ραντεβού. Σαν Εμπορικό Σύλλογο Πειραιά είχαμε προτείνει να γίνει ένας πελάτης μέσα στα καταστήματα και να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε τους πελάτες μας τηρώντας αυστηρούς υγειονομικούς κανόνες, για να μπορέσουμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό της εξυπηρέτησης και της πώλησης. Δυστυχώς ούτε αυτό καταφέραμε να το κάνουμε. Προσωπικά διατηρώ βέβαια κάποιες δεύτερες σκέψεις, με την έννοια ότι δεν έχω πιστεί 100%, γιατί βλέπουμε άλλους κλάδους που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Όμως η απάντηση του Υπουργείου ήταν κάθετη, αυτές ήταν οι συμβουλές των ειδικών και οφείλω βέβαια να τις σεβαστώ και να προχωρήσω με ποιες άλλες κατηγορίες επαγγελματιών. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το λιανεμπόριο ουσιαστικά λειτουργεί με τη μέθοδο του click away, αλλά όπως ξέρετε πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις μπορούμε να μπούμε σε ένα κατάστημα. Εννοείται κομμωτήρια ή περιποίησεις νοικιών καταστήματα. Από ένα φούρνο, από ένα φαρμακείο, από το σούπερ μάρκετ, από οπουδήποτε αλλού. Αυτή τη στιγμή οτιδήποτε θέλουμε να αγοράσουμε μπορούμε να μπούμε και μάλιστα μπορούμε να πληρώσουμε και μετρητά. Μόνο στο λιανεμπόριο δεν μπορούμε να πληρώσουμε μετρητά και δεν μπορούμε να μπούμε στο κατάστημα. Ακόμα και ένα-ένα. Αυτό φαντάζει λίγο οξύμορο, αλλά εν πάση περιπτώσει σας λέω ότι όλες τις προσπάθειες που κάναμε και ποια ήταν η απάντηση του Υπουργείου. Ναι. Σε αυτό τώρα, χωρίς να κάνω καθόλου το συνήγορο του διαβόλου, θέλω να σας πω απλώς ότι υπάρχουν και άλλες κατηγορίες επαγγελμάτων, θέατρα, κινηματογράφη, εστίαση, που όχι απλώς τηρούσαν όμως τα μέτρα ασφαλείας και τα μέτρα, το αυστηρό πρωτόκολλο, και είναι κλειστά. Να λοιπόν κάτι θα μου πεις, θα με συγκρίνεις με το χειρότερο, αλλά και βλέποντας τους ηθοποιούς στα θέατρα, τους κινηματογράφους όπου λειτουργούσαν σαν τις εκκλησίες τώρα ένα πράγμα που είναι 25 άτομα μέσα μπορείς στους μεγάλους ναούς της Μητροπόλης έως 50. Αναρωτιέμαι εγώ ακόμα, για να συνηγορήσω και σε αυτό που λέτε κύριε Καπράλο, για ποιο λόγο ας πούμε ένα θέατρο δεν μπορεί να ανοίξει όταν μπορεί να λειτουργήσει για 10. Για 10 θεατές, για 10 με αποστάσεις. Αυτό είναι όντως κάτι που δεν έχει απάντηση. Δεν ξέρω όμως. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό που κάνουμε, γι' αυτό και το είπα και δύο φορές, ότι σεβόμαστε απόλυτα τις οδηγίες των ειδικών. Και μάλιστα αναγνωρίζουμε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στην λειτουργία της αγοράς και στη δημόσια υγεία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι απόλυτα σεβαστό, γι' αυτό και σας είπα ότι εμείς κάναμε προτάσεις προσπαθώντας να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά σεβόμαστε απόλυτα τις αποφάσεις. Από την άλλη, το μόνο που μπορώ να πω και το καταθέτω, γιατί είναι ένα πραγματικό γεγονός, το ίδιο ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι το λιανεμπόριο δεν ήταν κάτι το οποίο είχε επιβαρύνει την δημόσια υγεία. Εγώ μένω σε αυτή τη δήλωση, αλλά βέβαια απόλυτα σεβαστό, σας λέω και πάλι, και σίγουρα όχι μόνο τα θέατρα και πάρα πολλές άλλες κατηγορίες αυτή τη στιγμή υποφέρουν,
και τα ζούμε, είναι φίλοι μας, είναι συγγενείς μας, είναι άνθρωποι του οποίους αγαπούμε και ζούμε και βλέπουμε το πρόβλημα που υπάρχει. Άρα λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να το δούμε συνολικά σαν κοινωνία και να το ξεπεράσουμε σαν κοινωνία χέρι-χέρι για να μπορέσουμε να περάσουμε στην επόμενη μέρα. Μ' αρέσει αυτό που ακούω, κύριε Καπράλη, πραγματικά το μαζί. Μας λείπει το μαζί. Μας λείπει το μαζί γιατί κάπου χαθήκαμε, είναι λογικό να φάμε λίγο τις σάρκες μας, είναι λογικό, αλλά να επιστρέψουμε σε μια πιο συλλογική, πιο ωραία κατάσταση. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Θεωρείτε ότι έχετε ακούσει αν υπάρχει παράταση της όλης κατάστασης και τον Ιανουάριο? Νομίζω ότι θα το δούμε μετά από τις εορταστικές επόμενες μέρες. Δηλαδή νομίζω θα παίξουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο κατά πόσο θα μπορέσουμε να κρατήσουμε τα μέτρα, κατά πόσο τα κρούσματα θα είναι αυτά που πρέπει και δεν θα αυξήσουμε τα κρούσματα και δεν θα δούμε συμπεριφορές που δεν θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα από εμάς εξαρτάται, ναι. Νομίζω ότι εξαρτάται από εμάς, είναι απόλυτα ξεκάθαρο. Είναι απόλυτα ξεκάθαρο τους επόμενους μήνες θα ζούμε με αυτό το πρόβλημα. Οπότε το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να τηρήσουμε τα μέτρα και να μπορέσουμε να φέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Νομίζω ότι όσο πιο γρήγορα μπορέσουμε να την αφήσουμε την πανδημία αυτή πίσω μας, τόσο πιο γρήγορα θα είναι για όλους. Κανένας δεν το ήθελε, κανένας δεν είναι χαρούμενος. Άλλος έχει θυμηθεί περισσότερο, άλλος λίγο λιγότερο, αλλά σίγουρα σαν κοινωνία θέλουμε να τα αφήσουμε πολύ γρήγορα πίσω μας. Και νομίζω ότι ο μόνος τρόπος είναι να βοηθήσουμε ένας τον άλλον και να είμαστε απόλυτα σοβαροί στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα. Είδατε, τελευταία ερώτηση, μια και μιλάμε τώρα για τον κόσμο και τις συμπεριφορές στους δρόμους του Πειραιά τις προηγούμενες ημέρες, με το click away να πάει και να πάρει τα προϊόντα. Είδατε περπάτημα, βιτρίνα, μια συμπεριφορά που είχαμε όταν θα κατεβαίναμε να κάνουμε απλές αγορές, χωρίς να υπάρχει βέβαια πανδημία και click away, είχε συνωστισμό, είχε κόσμο στους δρόμους? Κοιτάξτε, με απόλυτη ειλικρίνεια θα σας πω όχι. Τουλάχιστον αυτό που είδα εγώ και που ζω στον Πειραιά. Δεν μπορώ να γνωρίζω ότι γίνεται σε όλη την Ελλάδα, αν και έχω μηνύματα από πάρα πολλούς συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα. Ωστόσο, σας μεταφέρω με απόλυτη ειλικρίνεια το τι βλέπω εγώ στην πόλη μου. Δυστυχώς όχι. Είναι πάρα πολύ λίγος ο κόσμος. Πραγματικά δεν θυμίζει καθόλου με τις αντίστοιχες περιόδους των προηγούμενων ετών. Θα σας έλεγα ότι είναι μια απλή καθημερινή μέρα. Όσον αφορά την περπατάδα αυτή που λέμε εμείς και την. Το σταμάτημα στη βιτρίνα και το συνοστισμό μπορούμε να δούμε σε εμπορικούς δρόμους. Σίγουρα βέβαια στις λεωφόρους και στα στενά μπορούμε να δούμε αυτοκίνητα, αλλά αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με αυτό που συζητάμε εμείς σαν εμπορική κίνηση. Άρα λοιπόν σας λέω κατηγορηματικά πως όχι, δεν το έχουμε δει. Όπως θα σας πω πάνω σε αυτό, θα συμφωνήσω. Η δική μου εικόνα είναι από τον τόπο, από το πρόάστιο στο οποίο μένω, στη Γλυφάδα που έχει μεγάλη εμπορική αγορά. Βρίσκεις να παρκάρεις. Είναι ενδεικτικό ότι δεν υπάρχει κόσμος. Περπατάς, καταστήματα αρκετά είναι κλειστά, δεν είναι όλα ανοιχτά, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα του διαδικτύου, του e-shop, συγγνώμη, αλλά έχουν κάποια βάλει την φωτογραφία, έχουν το τηλέφωνο στο οποίο μπορείς να κάνεις αγορές σου, αλλά είναι ορισμένα είδη που δεν μπορείς άλλο ένα παπούτσι και άλλο ένα διακοσμητικό κάτι, ένα μικρό δωράκι που θα πρέπει να αγοράσει. Εδώ δεν έχουν τη δυνατότητα οι άνθρωποι να το κάνουν αυτό. Θα πεις, ωραία, τι θέλω, ένα μπρελόκ. Πολύ ωραία. Τι μπρελόκ. Θα πρέπει για να το κλείσεις, να το έχεις προπληρώσει, να το πληρώσεις εκεί. Δεν γίνονται ορισμένα. Καταστήματα παραμένουν δυστυχώς κλειστά και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη απώλεια. Τεράστια απώλεια. Κάπως έτσι είναι για το Πειραιά, κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Και έχουμε δει και πολύ μεγάλα καταστήματα στις πόλεις μας, τα οποία δυσκολεύονται να δουλέψουν με αυτόν τον τρόπο. Σας λέω και πάλι ότι προσπαθούμε να βρούμε τον δανεισμό, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Το βλέπω δηλαδή και πρακτικά ότι και ο κόσμος δυσκολεύεται και τα καταστήματα. Για να δούμε πραγματικά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλή συνέχεια. Χάρηκα πάρα πολύ. Καλές γιορτές να έχουμε όλοι και να το ξεπεράσουμε γρήγορα. Μακάρι, όλοι μαζί. Κρατά αυτό που είπατε, το όλοι μαζί το έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Δώρος Καπράλος, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά.